Δεν μπορούμε να πληρώνουμε αυτόν τον ΕΛΓΑ με αυτή την οτροπία. Είναι η χαρακτηριστική αναφορά από τον πρόεδρο της ΕΚΚΙΣ γύρω από τα όσα συμβαίνουν με το σύστημα των αποζημιώσεων, που στο τέλος δεν καλύπτει όπως θα έπρεπε τους αγρότες. Δυστυχώς εκεί είναι ένα κομμάτι ο ΕΛΓΑ, ένα πρόβλημα για τους αγρότες. Δηλαδή, άμα δείτε, του ενός το χτήμα έχει 30% ζημιά, έβρεξε, και στο δίπλα χτήμα δεν έχει βρέξει, έχει 10%. Αυτές είναι οι υποθέσεις που πολλοί παραγωγοί έχουν έρθει εδώ, μας έχουν αναφέρει και ζητάνε να κάνουμε παρέμβαση, να πάμε και μέχρι τα δικαστήρια. Δεν μπορεί να πληρώνουμε αυτό τον ΕΛΓΑ με αυτή την οτροπία. Δεν μπορεί να λέει ο Γεωπόνος «σας πληρώνουμε». Τα λεφτά είναι των αγροτών. Ο ΕΛΓΑ είναι ασφάλεια που εισπράττει από τους αγρότες και πληρώνει τους αγρότες. Οι γεωπόνοι πρέπει να καταλάβουν ότι είναι εμείς είμαστε οι εργοδότες. Όχι εκείνοι είναι οι εργοδότες οι δικοί μας. Εάν σταματήσουμε εμείς να πληρώνουμε, δεν θα έχουν, θα βγουν στον δρόμο αυτοί που βγαίνουν. Και άμα κοιτάξουμε το μισθό κάποιον που κάθε μέρα είναι εκτός έδρας στα χωράφια, να δείτε, και αυτά θα τα ζητήσουμε. Με απόφαση δικαστική. Θα ζητήσουμε ή θα αλλάξει ο ΕΛΓΑ ή θα φτάσουμε μέχρι το Συμβούλιο Επικρατείας να αποχωρήσουμε από τον ΕΛΓΑ. Να πάμε σε ιδιωτικές ασφάλειες εκτός του ΕΛΓΑ. Όχι αυτόν τον τρόπο να έρχεται να ελέγχει, είναι σε συνεργασία με ιδιωτικές ασφάλειες ο ΕΛΓΑ που ζητάνε. Έχουν έρθει και εδώ πολλές ασφαλιστικές εταιρείες. Αλλά την εκτίμηση θα την κάνει ο γεωπόνος του ΕΛΓΑ. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Θέλουμε ιδιωτική ασφάλεια εμείς και δεν θέλουμε ΕΛΓΑ. Αυτή είναι απέτηση αρκετών παραγωγών, γιατί δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Ούτε φιλικά προσκύμενη, ούτε πολιτικά. Ο ΕΛΓΑ πρέπει να είναι ένα αντικειμενικό όργανο, πρέπει να είναι αγρότες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κ. Παπαγεωργίου μάλιστα σημείωσε πως την πρώτη συνάντηση που θα υπάρξει με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορύδη, θα τεθεί το συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να υπάρξει και μια νέα προσέγγιση σε ό,τι έχει να κάνει με τον ασφαλιστικό οργανισμό. Η πλειοψηφία πρέπει να είναι των αγροτών εκεί. Όχι κάποιοι άλλοι. Ποιοι αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς. Αυτό είναι βαρύ. Τώρα με την καινούργια ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Θα το συζητήσουμε, να δούμε, έχουμε τις προτάσεις μας. Πιστεύω ότι θα βρεθούν λύσεις και σε αυτό το πρόβλημα. Ή τελειώς θα τραβήξουμε το δρόμο μας κι εμείς. Δεν μπορεί να είμαστε έρμεα ότι είναι σδίποτα.